Το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2012 θα πληρωθούν από τα ψέα του ΕΛΓΑ. Οι αγρότες παραγωγοί που επλήγησαν το 2009 από διάφορες αιτίες όπως ήταν οι υπερβολικές βροχοπτώσεις που κατέστρεψαν στην κυριολεξία τα χωράφια τους και περίμεναν αυτά τα χρόνια να δικαιωθούν. Περίπου 40 τέτοιες περιπτώσεις είναι μόνο στο λόφο και στην κάτω μηλιά πιερίας όπως προκύπτει από στοιχεία σχετικής έρευνας. Αυτό μου δήλωσε αποκλειστικά ο αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ, Χρήστο Χατζιάντονίου, που έδωσε ακόμη μια καλή είδηση που αφορά του βαμβακοπαραγωγού τη ευρύτερη περιοχή. Το επόμενο χρονικό διάστημα, ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει αποζημιώσει στου παραγωγού βαμβακιού για τι τεράστιε ζημιέ που υπέστησαν από το πράσινο σκουλίκι τα προηγούμενα χρόνια. Περιμένουμε όλοι αυτά να τα δούμε και στην πράξη βεβαίω, χωρί να έχουμε κανένα λόγο να τα αμφισβητήσουμε. Να υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά πας με αφορμή την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους κτηνοτρόφους που ετήθηκαν στην αίτηση ενίας ενίσχυσης 2011 τη συμμετοχή τους στα μέτρα της στήριξης του άρθρου 68 που αφορούν τα ζώα τους η οποία λίγη αύριο 3η 31 Ιανουαρίου 2012 στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ το Σωματείο Εγωπροβατατρόφωνο μου Πιερίας Άγιος Μόδιστος δια του Προέδρου του Γιάννη Σκούφα είχε ζητήσει από τις αρχές του χρόνου από την υπηρεσία αυτή την παράταση της προθεσμίας κατά ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν τα μέλη του Σωματείου. Αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έδωσε καμία απολύτως σημασία στο δίκαιο αυτό αίτημα των ταλέπορων κτηνοτρόφων μας. Κατά τα λοιπά ο έλεγχος θα γίνει για το μέτρο 3 αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργού ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στου τομεί Βοΐου και μοσχαρίσιου κρέατο για τι μοσχίδε αναπαραγωγή. Μέτρο 4. Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργού ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στου τομεί Βοΐου και μοσχαρίσιου κρέατο. Και στο μέτρο 5. Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργού ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα του εγωπρόβιου κρέατο στα διόδια των Μαλγάρων και της Λεπτοκαριάς αντίστοιχα. Συγκεντρώθηκαν χθες Κυριακή 29 Ιανουαρίου αγρότες της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως αγρότες της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης της ΠΑΣΥ προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την ακολουθούμενη πολιτική στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Οι αγρότες άνοιξαν για λίγη ώρα τις μπάρες επιτρέποντας τα αυτοκίνητα να περνούν χωρίς να πληρώνουν διόδια και ενημέρωναν τους διερχόμενους για τα αιτήματά τους. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα, 23 Γενάρη, πραγματοποιήθηκαν αγροτικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΕΛΓΑ και του ΟΠΚΠ στην Αλεξανδρούπολη, Βέρια, Λάρισα, Λαμία, Πάτρα, Τρίπολη και Σταχανιά. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών αναμένεται να κορυφωθούν με το συλλαλητήριο της 4 η Φεβρουαρίου, που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της μεγάλης και γνωστής έκθεσης του αγροτικού χώρου της Αγκρότικα. Εν κατακλείδη θα λέγαμε πως είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς με την Πασί, ευτυχώς που υπάρχει αυτή η οργάνωση που κάνει κάτι περισσότερο από αισθητή την παρουσία της στους όποιους κυβερνώντες, διεκδικώντας τα καθόλα δίκαια και λογικά αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων όλης της χώρας, που βλέπουν διαρκώς το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται. Την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης νιώθουν για μια ακόμη φορά στο πετσί τους οι αγρότες μας με αφορμή τις καθυστερήσεις και τις αποφάσεις του Υπουργείου στη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των σχεδίων βελτίωσης επεσήμανε ο υπεύθυνο αγροτικών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κασαπίδης. Σαν να μην έφταναν επισημένοι οι τέσσερι διαδοχικέ παρατάσει στην τελευταία προκήρυξη των σχεδίων βελτίωση των αγροτών, το Υπουργείο προκυρήσει πρόσθετο διαγωνισμό για την ανάθεση τη αξιολόγηση των φακέλων σε ιδιώτε αξιολογητέ. Η πράξη αυτή είναι ενδεικτική τη έλλειψη προγραμματισμού και τη προχειρότητας καθώ τι αποφάσει τη προηγούμενη πολιτική ηγεσία για τι αξιολογήσει των σχεδίων βελτίωση έρχεται να αναιρέσει η επόμενη. Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη, τονίζει ο κύριος Κασαπίδη, αγχωμένη από την πίεση του χρόνου, αποφασίζει να δαπανίσει 123.000 ευρώ για αμοιβέ αξιολογητών ιδιωτών, την ώρα που η εξοικονόμηση και του τελευταίου ευρώ είναι ζήτημα για τη χώρα. σω έτσι να πιστεύει ότι θα γίνουν καλύτερα και γρηγορότερα οι αξιολογήσει και εγκρίσει των φακέλων των παραγωγών. Κάποιοι φαίνεται να παρασέρνουν τον Υπουργό σε λάθη, όπως και όταν του εισηγήθηκαν τον Ιούνιο του 2011 να ανακοινώσει ότι τα σχέδια βελτίωσης θα εγκρίνονταν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2011, γεγονός που διαψεύστηκε στην πράξη. Όμως την ίδια δουλειά που προκυρήσει με 123.000 ευρώ το Υπουργείο για ιδιώτες αξιολογητές θα μπορούσε να αναθέσει στους υπαλλήλου των Διευθύνσεων γεωργία των Περιφερειών χωρίς περαιτέρω επιβάρηση για το ελληνικό δημόσιο. Άλλωστε και τη σχετική εμπειρία έχουν και χωρί αντικείμενο εργασία έμειναν μετά την εφαρμογή του Καλικράτη. Από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη καταλήγει ο Γιώργο Κασαπίδη στο σημαντικό θέμα των προγραμμάτων γεωργικών επενδύσεων, συνεχίζει να λειτουργεί με αποφάσεις τη τελευταία στιγμή, χωρί σχέδιο και προγραμματισμό. Το τίμημα το πληρώνουν για μια ακόμη φορά οι Έλληνε αγρότε αλλά και η χώρα που τόσο πολύ επήγεται την περίοδο αυτή για επενδύσεις, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα. Στον αέρα είναι πολλές ομάδες παραγωγών της ημαθίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Μακεδονική, αφού το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ξεκαθάρισε τι θα γίνει στη λήξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων και στη μη έγκριση νέων αφού χάνουν την αναγνώρισή τους. Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4.015 του 2011, προβλέπεται να υπάρχει μια ομάδα παραγωγών αναπροϊόν ανανομό ή να υπάρχει συνεργασία των ομάδων αυτών με τη δημιουργία μιας αγροτικής εταιρική σύμπραξης για να μειωθεί ο αριθμός των ομάδων παραγωγών σε κάθε νομό και έτσι όσε ήταν σε επιχειρησιακά προγράμματα που έληξαν στο τέλος του 2011 χάνουν και την αναγνωρισιμότητά τους σαν ομάδες παραγωγών. Πολλέ από αυτέ τι ομάδε παραγωγών είχαν υποβάλει αίτηση στην Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία τον περασμένο Σεπτέμβρη για να μπουν σε νέα επιχειρησιακά προγράμματα. Όμω η Περιφέρεια, όπω προβλέπετε, τι έστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Με αφορμή την διοργάνωση τη Αγκρότικα στη Θεσσαλονίκη, ίσω κάποιο υπουργό, υφυπουργό ή γενικό γραμματέα να φιλοτιμηθεί και να ενημερώσει για το αν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα αυτό. Ίσως.